Λοιπόν, εγώ έχω αναλάβει να κάνω μία σύντομη εισαγωγή στο άρθρο 120 και σε αυτά που πρεσβεύει και κάνει ο κύριος Αποστολόπουλος και πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν φτιάξει, έχουν δημιουργήσει μόνοι τους, χωρίς να έχουν νομική παιδεία, ένα έγγραφο που το έχουν ονομάσει Ιερή Δήλωση του άρθρου 120 του Συντάγματος, και προσπαθούν έτσι να αποκαταστήσουν την νομιμότητα και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Να πω δε αυτό ότι, αυτή καθ' αυτή η πράξη είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δεν αφορά παραελάχιστα, θα έλεγα, το θέμα της πανδημίας, αφορά τα πολύ σοβαρά προβλήματα ιστορικής ευθανασίας που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, τουλάχιστον από το 2010 και μετά, όπως τα έχει εξηγήσει ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Κασιμάτης, με τα θέματα εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας που είπε και σήμερα, εκποίησης της δημόσιας περιουσίας, φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, μετανάστευσης, δημογραφικού προβλήματος κλπ. Θα σας πω λοιπόν εδώ ότι το Σύνταγμα καταρχάς είναι απλό στη διατύπωσή του και είναι απλό ακριβώς γι' αυτό, γιατί θέλει η σταθερότητα, η ασφάλεια και η διάρκεια που ήθελαν οι συντάκτες του Συντάγματος να έχει αυτό, να έχει μια πολύ μεγάλη ζωή δηλαδή. Ήθελαν να το καταλαβαίνουν και οι αγράμματοι άνθρωποι, ήθελαν να μπορούν να το εφαρμόζουν και να το αγαπάνε, να είναι το Ευαγγέλιο τους, και οι πιο αδύναμοι της ελληνικής κοινωνίας, πνευματικά, μορφωτικά, κοινωνικά. Το άρθρο 120, λοιπόν, πράγματι θεσπίζει ένα σοβαρό πολιτικό δικαίωμα του ελληνικού λαού, που είναι αυτό της υπεράσπισης, της προστασίας του Συντάγματος. Λέει δηλαδή, για να πω λίγο τα λόγια, ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Δηλαδή, σεβόμαστε το Σύνταγμα και μόνο τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, όχι όλους τους νόμους όταν δεν συμφωνούν με αυτό. Παρακάτω λέει, ο σφετερισμός με οποιονδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή, διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος. Κατά τον καθηγητή Κασιμάτη, λοιπόν, όπως πολύ σωστά μας τα είπε και προηγουμένως, και ευτυχώς που υπάρχει για να τα επαναλαμβάνει συνέχεια, επειδή υπάρχει σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας από το 2010 και μετά, δεν έχουμε νόμιμη εξουσία, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για νόμιμα μέτρα γενικώς και θα διωχθεί ο σφετερισμός αυτός μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία. Το άρθρο 4, λοιπόν, παρουσιάζει το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του κυρίου Αποστολόπουλου και των υπολείπων ομιλούντων, του κυρίου Βαθιώτη και του κυρίου Κασιμάτη. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Εδώ λοιπόν έχουμε μία ανάθεση του Συντάγματος στον ελληνικό λαό για να το προστατεύει ως τελικό θεματοφύλακα, με τον πατριωτισμό του. Ο πατριωτισμός είναι η γνήσια αγάπη στην πατρίδα, αυτά που είπε προηγουμένως και ο καθηγητής ο κύριος Κασιμάτης, αλλά και με κάθε μέσο ο πατριωτισμός, δεν να πω ότι σύμφωνα με τους διεθνείς καθηγητές γεωστρατηγικής, τον Μερσχάιμερ, τον Μόρ και Ντάου κλπ, που θεωρούν ότι το κράτος είναι το έσχατο καταφύγιο της συλλογικής ελευθερίας ενός λαού, ο πατριωτισμός θεωρούν ότι είναι αφοσιωμένος στην διατήρηση ενός λαού ανεξάρτητου. Θεμελιώνει δηλαδή δια του πατριωτισμού ο λαός και διεκδικεί δια των όπλων πρακτικά το διαρκές αίτημά του για ανεξαρτησία και κυριαρχία.
Αυτό δε το Σύνταγμα το θεσπίζει ως δικαίωμα και συγχρόνως υποχρέωση. Είναι τόσο σοβαρό, δηλαδή, τόσο θεμελιώδες για την ύπαρξη του ίδιου του λαού, που είναι συγκεχημένα τα όρια και είναι πρωτοφανές, γιατί δεν υπάρχει άλλη τέτοια κατάσταση που να είναι συγκεχημένα τα όρια δικαιώματος και υποχρέωσης. Αναφορικά τώρα για το τι σημαίνει κατάλυση, δεν θα αναλύσω εκτενώς. Θα πω μόνο ότι δεν συνιστάει οποιαδήποτε παραβίαση του Συντάγματος κατάλυση, αλλά θέλει τον βασικό του πυρήνα να έχει καταληθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η απώλεια της πραγματικής ισχύος του Συντάγματος. Να μην εφαρμόζεται το Σύνταγμα και όχι μόνο να μην εφαρμόζεται, αλλά να μην λειτουργούν και οι εγγυήσεις των κατασταλτικών και των προληπτικών μέτρων για όσους δεν εφαρμόζουν το Σύνταγμα. Πρακτικά, αυτό το άρθρο που δεν υπάρχει στα περισσότερα συντάγματα είναι το απάβγασμα του φιλελεύθερου κράτους. Βασίζεται στις αρχές του Τζον Λοκ και του Χόμπς, οι οποίοι έθεσαν τα όρια του φιλελευθερισμού και μίλησαν για το κοινωνικό συμβόλαιο. Ακόμα δηλαδή και αν δεν υπήρχε το άρθρο αυτό, εμείς θα μπορούσαμε να δραστηριοποιηθούμε αντιστεκόμενοι, όπως το είπε ο καθηγητής Κασιμάτης, κατά της εξουσίας, η οποία δεν μας διασφαλίζει την ζωή, την ελευθερία και την ιδιοκτησία βάσει του κοινωνικού συμβολέου που συνάψαμε με αυτήν, περιστέλλοντας, αποφασίζοντας να περιστέλουμε τις ελευθερίες μας, τις ατομικές μας ελευθερίες. Πάντοτε λοιπόν, όπως το λέει ο Τζον Λοκ, όταν δεν διασφαλίζονται αυτά τα τρία βασικά ένομα αγαθά, η ζωή, η ελευθερία και η ιδιοκτησία, έχουν οι άνθρωποι το δικαίωμα να εξεγερθούν. Και αυτό είναι μία νόμιμη αντίδραση, λέει, στις ανεύθυνες κυβερνήσεις. Δεν θα σας πω πότε θεωρεί ο Τζον Λοκ ότι υπάρχουν αυτές οι ανεύθυνες κυβερνήσεις. Πάντως σας λέω ότι συμπίπτουν απολύτως οι λόγοι που επικαλείται με αυτά που ζούμε μετά το 2010. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει νομοθετική εξουσία αυτή που εκλέγουμε. Επίσης, από το εξωτερικό έρχονται αποφάσεις και εντολές στη νομοθετική εξουσία, η οποία έχει εκχωρήσει την εθνική μας κυριαρχία, χωρίς όμως να είναι δικιά της. Δεν έχει η πολιτική εξουσία την εθνική κυριαρχία δικιά της για να μπορεί να την εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο. Αυτή είναι ζήτημα λαϊκής κυριαρχίας, ανήκει στο λαό από τον οποίο πηγάζουν όλες οι εξουσίες οι οποίες υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους. Καταλήγω λέγοντάς σας ότι από το 2010 και μετά ζούμε μια πραγματικά πολύπλοκη κατάσταση η οποία ξεκάθαρα έχει καταλύσει το Σύνταγμα. Βασικό κριτήριο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών, δεν υπάρχει δημοσιότητα στις πράξεις των κυβερνώντων. Μάλιστα δε, δείτε ότι και τώρα που συνομιλούν για τα ελληνοτουρκικά όπως συνομιλούσαν για τις πρέσπες, δεν υπάρχει καμία δημοσιότητα. Μαθαίνουμε από κρυφές πηγές από τη Γερμανία, από τους Τούρκους, ότι κάποια συμφωνία κάνανε στο ΝΑΤΟ, κάποια συμφωνία κάνανε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, ο Τσίπρας παλιότερα, τώρα ο Μητσοτάκης. Αλλά εμείς θα το μάθουμε όταν θα έχει ήδη γίνει και θα είναι η τελική πράξη της για άλλη μια φορά υπέρβασης της λαϊκής κυριαρχίας. Επίσης, δεν υπάρχει δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, ο οποίος θεσπίζεται από το Σύνταγμά μας να είναι διάχυτος, δηλαδή όλοι οι δικαστές όλων των βαθμίδων, παρεπιπτόντως να ασκούν έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων όταν εξετάζουν οποιαδήποτε συγκεκριμένη απόφαση και να δηλώνουν επί της συγκεκριμένης αυτής απόφασης αν εφαρμόζεται το Σύνταγμα ή αν είναι αντισυνταγματικός ο νόμος να μην εφαρμόζουν για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση τον νόμο. Ζήσαμε και ζούμε προέδρους όλων των δικαστήριων. Συγγνώμη, Ειρήνη μου, συγγνώμη που είμαι αγενής.
επειδή ξέρω ότι περνάει η ώρα και ο κύριος Κασιμάτης θα μας αφήσει, να αμέσως μετά, μπράβο, αν μπορεί να ολοκληρώσει σε μισό. Και πολύ ανοίξατε προηγουμένως την κουβέντα. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά που λες και μετά θα έχουμε ευκαιρία να τα ακούσουμε πάλι. Λοιπόν, ολοκληρώνω εν πάση περιπτώσει λέγοντάς σας ότι το δικαίωμα του ελληνικού λαού που θεσπίζεται στο άρθρο 120 είναι δικαίωμα αυτοσυντήρησης με αυτοάμυνα. Είναι ένα δικαίωμα όμως που ξεχάσαμε πώς να το χρησιμοποιούμε, γιατί ακριβώς αυτό εστίασε ο καθηγητής Κασιμάτης. Γιατί δεν υπάρχει συλλογική αντίδραση, γιατί, κύριε καθηγητά μου, είμαστε 70 χρόνια χωρίς πόλεμο, συνηθίσαμε μία ψεύτικη ευμάρεια, συνηθίσαμε να είμαστε αραχτοί στον καναπέ και μας φαίνεται πολύ δύσκολο να σηκωθούμε να πάμε στο βουνό. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα της ενεργητικότητας προσπαθούν να ξεπεράσουν οι άνθρωποι που αυτοποκαλούνται θεματοφύλακες και υπερασπιστές του Συντάγματος με την Ιερή Δήλωση, οι οποίοι ξεπέρασαν τη φυσική δειλία τους και έβαλαν σε ένα έγγραφο όλα όσα θα έπρεπε εμείς οι νομικοί, οι καθηγητές συνταγματικού δικαίου, αυτοί στους οποίους προσέτρεξε ο καθηγητής Κασιμάτης το 2010, να τα διαδηλώσουν για να εμποδίσουν την ανατροπή του πολιτεύματος. Γιατί σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα, στην ανατροπή του πολιτεύματος, την οποία πρέπει με όλα τα μέσα να επαναφέρουμε στην κανονικότητα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ήταν υπέροχη εισαγωγή της Ειρήνης. Το λόγο έχει κατευθείαν ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος τώρα, Γιάννη. Ακούγοντας τον κύριο Κασιμάτη και τον κύριο Νικόπουλο σε κάποια βίντεο που έπεσαν στην αντίληψή μου κατά τύχη στο YouTube, άρχισα να καταλαβαίνω πάρα πολλά πράγματα για το τι συμβαίνει στη χώρα μου, πράγματα που δεν μου άρεσαν καθόλου, όπως η παράδοση κυριαρχίας της, και άρχισα από την πρώτη στιγμή να ψάχνω τρόπους αντίστασης, πάντα ακούγοντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη γνώση. Έτσι, ψάχνοντας, ανακάλυψα ότι θα μπορούσα να κάνω πάρα πολλά πράγματα αν εφαρμόζα τα όσα άκουγα από τον κύριο Κασιμάτη και από τον κύριο Νικόπουλο. Έπεσε λοιπόν στην αντίληψή μου το πρώτο έγγραφο, το οποίο είναι από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με ημερομηνία 4 Σεντεκάτου του 2014 και λέει αμετάκλητα και ανεφόρον, με το άρθρο 14, παράγραφος 5 της Σύμβασης, η Ελλάδα απαραίτηται αμετάκλητα και ανεφόρον από τις ασυλίες προστασίας της εθνικής κυριαρχίας. Εν συνεχεία, έφτει στα χέρια μου και μια αναφορά καταγγελία και μάλιστα ειδικά, λέει, για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την αξιότιμη κυρία Γκουτσαμάνη, ανοιχτή δημόσια επιστολή προς κάθε Έλληνα δικαστικό, λειτουργό και προς όλο τον νομικό κόσμο της Ελλάδος. Κατόπιν, πέφτει και στα χέρια μου μια γνωμάτευση της αγγελίας του Αρείου Πάγου, η 4/18/2012, περί άρσης βουλευτικής ασυλίας σε περίπτωση κακουργηματικών πράξεων. Και άρχισα να αναρωτιέμαι, εφόσον η παράδοση της χώρας μου έχει παραδοθεί. Οι δικηγόροι μου λένε ότι το επιβεβαιώνουν. Αρχίζω να μην καταλαβαίνω γιατί οι δικηγόροι δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό μετά από 7 χρόνια και γιατί μάλιστα συνεχίζουν να αγορεύουν τώρα στα δικαστήρια, γιατί μαθαίνοντας, έμαθα και θα με διορθώσετε ότι σε περίπτωση που έχει σχηματιστεί δικογραφία και μάλιστα έχει ανακοινωθεί και από το Βήμα της Βουλής. Παναγιώτη, σε χάσαμε από την κάμερα εκεί. Ναι. Εκεί. Όταν λοιπόν έχει ανακοινωθεί δικογραφία σχετικά της προδοσίας και μάλιστα από το Βήμα της Βουλής, ενώ δεν θα έπρεπε καν να έχει πάει στη Βουλή και θα έπρεπε να έχει στηθεί, από ό,τι πιστεύω και από τις λίγες γνώσεις που έχω, εγώ δεν είμαι νομικός,
Κάνω τα πάντα όμως για να μάθω νομικά, για να μπορέσω να αντισταθώ σε όλο αυτό. Υποθάλπεται εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια και κανείς δεν κάνει τίποτα για αυτό. Έτσι λοιπόν, καθίσαμε και φτιάξαμε μία αναφορά καταγγελία. Ιερή δήλωση ενεργοποίησης της εφαρμογής του άρθρου 120, έτσι την ονομάσαμε, η οποία αναφέρει και κατατίθεται στα αστυνομικά τμήματα ως αναφορά καταγγελία. Αυτή εδώ. Την έχει ο Χρήστος να σας τη μοιράσει. Η οποία αναφέρει. Αναφορά καταγγελία και ιερά δήλωση ενεργοποίησης και εφαρμογής του άρθρου 120 του Συντάγματος και καταγγελία κατά τον εις βάρος του λαού και του έθνους διαπραχθέντων κακουργημάτων. Πρώτον, της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος. Δεύτερον, της από 24/11/2011 και έκτοτε κακουργηματικής παράληψης διώξεων του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας και της καταπάτησης του όρκου. Τρίτον, της από κοινού απόπειρας με δόλο και πρόθεσης των πολιτικών και του κάθε υπευθύνου να προχωρήσουν σε αλλαγή και αναθεώρηση του Συντάγματος σε κατεχόμενη χώρα. Τέταρτον, της εκ μέρους των πολιτικών και κάθε υπευθύνου απόπειρας νομιμοποίησης της κατοχής στη χώρα, της εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας, της τέλεσης γενοκτονίας του ελληνικού λαού και του διαμελισμού της χώρας. Την κατέθεσα σε αστυνομικό τμήμα, εγχειρίστηκε κανονικά και από τότε, εδώ και ένα χρόνο, δεν έχω πάρει καμία απάντηση από καμία εισαγγελία. Ούτε κανείς με έχει καλέσει σε κάποια εισαγγελία, ούτε σε αστυνομικό τμήμα. Και συνεχίζω να παλεύω ρωτώντας αστυνομικούς, εισαγγελείς, δικαστές, τι γίνεται, γιατί δεν εκτελούνται εντολές δικαστών, γιατί δεν εκτελεί η εκτελεστική εξουσία τις διαταγές της δικαιοσύνης, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και δεν μπορώ να βρω άκρη πουθενά μα πουθενά. Ξεκινάω λοιπόν ένα αγώνα ακούγοντας πολύ προσεκτικά τον κύριο Νικόπουλο, μάλιστα κοιμάμαι με τον κύριο Νικόπουλο για να αποστηθήσω ακριβώς τα όσα μου λέει, τα όσα λέει σε όλους μας, όχι μόνο σε μένα. Και καταλήγω σε ένα κομμάτι από όλα όσα λέει ο κύριος Νικόπουλος, ότι χρειάζεται κάποιος να βγει μπροστά και να ξεσηκώσει το λαό. Και ακόμα αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει και ομαδική βία, εφόσον αυτό είναι για να αποτρέψει πλέον την συνεχόμενη κατάλυση του Συντάγματος και να προσπαθήσουμε να το επαναφέρουμε στην ομαλή του λειτουργία. Εγώ προσωπικά έχω αντιληφθεί ότι δεν ισχύει κανένα άρθρο πλέον του Συντάγματος. Το Σύνταγμά μου έχει γίνει κουρέλι και ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να κάνω κάτι για τη χώρα μου είναι να χρησιμοποιήσω το άρθρο 120 του Συντάγματος, παράγραφος 4, το οποίο ορίζει σαφώς ότι το Σύνταγμα επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, οι οποίοι δικαιούνται αλλά και υποχρεούνται να το προστατεύουν, να αντιστέκονται με το οποιοδήποτε μέσο, όταν αυτό επιχειρείται να καλυφθεί με τη βία. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα μόνος μου, οργώνοντας την Ελλάδα, παρόλο ότι ήταν πανδημία, παρόλο τα περιοριστικά μέτρα, παρόλο τα προστήματα που μου έκοβαν παντού, παρόλο τα κρατητήρια, παρόλο τις συνθήκες, να προσπαθώ να κάνω μια βόλτα όλη την Ελλάδα για να ξυπνήσω, να αφυπνήσω Έλληνες και να τους πω ότι εδώ πέρα χανόμαστε, αλλά έχουμε δικαιώματα και μπορούμε να το αντιστρέψουμε. Μπορούμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Οι Έλληνες ήθελαν απλά να δουν έναν άνθρωπο δίπλα τους που να τους πει ότι υπάρχει πραγματική ελπίδα και να τους δείξει τον τρόπο ώστε να νιώσουν πιο ασφαλείς, να τους διώξουμε το φόβο και όλο αυτό το αγκάλιασαν να πάει σ' άκρη σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε δεκάδες χιλιάδες θεματοφύλακες σε όλους τους νομούς, σε όλες τις πόλεις, σε κάθε γωνιά και καθημερινά πηγαίνουν σε αστυνομικά τμήματα να ενεργοποιούμε την ιερά μας δήλωση, να καταθέτουμε αυτή την αναφορά καταγγελία μας και να επιμένουμε και να προσκαλούμε και να πιέζουμε δικαστές, εισαγγελείς, ώστε να δικαστεί η υπόθεσή μας. Όλα αυτά βέβαια πέφτουν άλλοτε οι αστυνομικοί μας απειλούν με αυτόφορα,
Άλλοι κινούνται εναντίον μας να μας δίνουν. Άλλοι εισαγγελείς δεν δίνουν καμία σημασία. Ακόμα και σε πόρτες έχω χτυπήσει. Έχω μπει μέσα σε πολλές εισαγγελίες της χώρας. Έχω ζητήσει το γιατί. Το μόνο που μου έχουν πει είναι ότι δεν υπάρχει ασάφεια στα όσα μας λες. Δεν μπορούμε να νόξουμε το, να στήριξουμε τον νόμο. Και ένα σωρό χαζομάρες τις οποίες εγώ δεν μπορώ να τις καταλάβω. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν από το νομικό κόσμο της χώρας να μου εξηγήσει, ειδικά οι δικηγόροι, γιατί ενώ οι ίδιοι έχουν καταγγείλει και μάλιστα με πολυσέδιλες καταγγελίες στην προδοσία της χώρας, γιατί συνέχισαν να ασκούν το επάγγελμά τους σε δικαστήρια, εφόσον όταν υπάρχει κάτι προδοσία, κανένα δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα σύσταση σε σώμα, αν δεν εκδικαστεί υπόθεση, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ βέβαια ο αγαπημένος μου ο κύριος Κασιμάτης, που τον ακούω κάθε μέρα και δεν τον χορταίνω, όπως και τον κύριο Νικόπουλο, θα ήθελα αυτό να μας το διευκρινίσει και θα τον παρακαλούσα να μου πει αν είναι σωστός ο τρόπος που κινούμε. Αν δεν κινούμε σωστά, να μου υποδείξει τον τρόπο να το κάνω ακόμα πιο σωστά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το πω σε εσάς. Εγώ, ξέρετε, δεν έχω τις γνώσεις σας. Έχω βγάλει ένα γυμνάσιο. Οπότε αυτό ζητούσα, γι' αυτό επεδίωκα κάποια στιγμή να βρεθώ ανάμεσά σας, γι' αυτό και το θεωρώ ότι είναι ύψιστη τιμή αυτή τη στιγμή, ώστε εσείς να με βοηθήσετε και να με διδάξετε ότι εγώ δεν ξέρω να το κάνω πιο σωστά, ώστε να μπορέσω να κάνω κάτι για τη χώρα μου. Γιατί ξέρετε, πολλοί με κακολογούν, πολλοί πάλι με λένε προδότη, άλλοι με λένε πράκτορα, με ό,τι κάνω, με χιλιάδες χαρακτηρισμούς που δεν δίνω βέβαια σημασία, ούτε με πτωούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και λάθος να κάνω, κάτι κάνω. Κάτι κάνω. Δεν κάθομαι, προσπαθώ. Μπαίνω σε τμήματα, φωνάζω, μηνύω. Έχω καταμηνύσει πάνω από 250 αστυνομικούς για παραβάσεις καθήκοντος. Φτιάχνω μόνος μου τις μηνύσεις, κατεβάζω μόνος μου τον ποινικό κώδικα. Το 306 το ξέρω, αγαπητέ κύριε Βαθιώτη, και το 333 και το αστικό κώδικα 947 για τα ρεύματα έμαθα και την κλοπή και την υποξαίρεση του 370. Εγώ λοιπόν μόνο αυτό ζητούσα από εσάς. Να μου δείξετε τον τρόπο. Να με βοηθήσετε να τα καταφέρω, γιατί τους είπα ότι το μοναδικό μου όπλο είναι ο στυλός και το χαρτί. Αλλά τους έχω προειδοποιήσει ότι αν τελειώσει το μελάνι και δεν βρω άκρη, τότε θα αλλάξουν τα πράγματα. Και θα προχωρήσω σε άλλη εφαρμογή του άρθρου και αντίστασης με κάθε μέσο. Και αυτό δεν θέλω επουδενή να συμβεί, διότι σε αυτή τη χώρα δεν χωράνε άλλοι εμφύλοι, άλλοι τσακωμοί, άλλες διχόνιες, διότι η χώρα μας είναι το λίκνο του πολιτισμού του κόσμου και αυτή τη στιγμή μέχρι και τα ιερά της και τα όσια της κοντεύουν να τα ξεπουλήσουν και να μας τα δανείσουν. Δεν μας έχει μείνει τίποτα. Ούτε οι τσολιάδες μας στο Σύνταγμα έμειναν. Διάβαζα, γιατί προσπαθώ κάθε μέρα να διαβάζω το Σύνταγμα, και μιλάτε για κατοικία και το πόσο κινδυνεύει. Και το άρθρο 21 του Συντάγματος, παράγραφο 4, λέει ότι η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους. Και ένα σωρό άρθρα που με προστατεύουν και μου έχω ασκούρο, μου δίνουν όλα τα δικαιώματα να έχω τουλάχιστον μια ευχάριστη ζωή. Μου τα έχουν καταλύσει, δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια έχω βρει τον τρόπο, φτιάχνω μόνος μου πάρα πολύ καλές και γερές μηνύσεις εναντίον και αστυνομικών και του οποιοδήποτε προσπαθεί να μου παρεμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία μου στη χώρα και το να αναπνέω φυσιολογικά, γιατί εγώ μάσκα δεν φοράω, ούτε ποτέ μου δεν φόρεσα και έχω μία βαλίτσα πρόστιμα που ούτε καν με ενδιαφέρουν, γιατί δεν με ενδιαφέρει να πάω να πληρώσω αν κάνει 300-600, δεν δίνω καν σημασία σε αυτό. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ λοιπόν να μου δείξετε έναν τρόπο ώστε να μπορέσω αυτό να το κάνω εφικτό και να πάρω πίσω τη χώρα που μου ανήκει, γιατί τα δικά μου τα παιδιά θέλω να τα κοιτάζω στα μάτια και να λέω ότι εγώ κάτι έκανα, προσπάθησα, πολέμησα. Αν δεν τα κατάφερα, τουλάχιστον κόρη μου αγαπημένη, δεν τα κατάφερα, ήμουν μόνος, αλλά δεν ήμουν στον καναπέ. Την έχω σπάσει την τηλεόραση 20 χρόνια από πριν από όλα αυτά και βγήκα έξω να πολεμήσω.
Όμως θέλω να φτιάξω ξανά τη ζωή μου, να κάνω καινούργια οικογένεια, να κάνω καινούργια παιδιά. Και αυτή η πατρίδα αυτή τη στιγμή και αυτή που έχω απέναντί μου, μόνο γι' αυτό δεν είναι. Έτσι λοιπόν προτίμησα να μην πεθάνω μέσα σε ένα δωμάτιο και να πεθάνω πολεμώντας. Ακόμα και φυλακή να πάω, αν χρειαστεί, πάλι για την πατρίδα μου θα πάω. Είχα το θάρρος να παρουσιαστώ σε ένα δικαστήριο. Μου φόρτωσαν το μισό ποινικό κώδικα και 3 χρόνια και συν 10-20 χιλιάδες, δεν ξέρω πόσο ήταν, να τιμωρηθώ για μη χρήση μάσκας και υποτιθέμενη μετάδοση ιού. Μπήκα μόνος μου σε τριμελές αυτόφορο πλημμυλιοδικείο, χωρίς δικηγόρο. Στάθηκα μπροστά στην πρόεδρο και της εξήγησα ότι η χρήση μάσκας είναι ιατρική πράξη και ότι το άρθρο 5 του συντάγματος, που ανήκει στο σκληρό πυρήνα του συντάγματος, ορίζει ότι απαγορεύεται τα ατομικά διοικητικά μέτρα. Έτσι, τους δήλωσα βέβαια ότι έχω κάνει την καταγγελία την οποία υποθάλπτεται, εξακολουθεί να υποθάλπτεται και θα ήθελα να μου την έδινε πάλι και πίσω από τα πρακτικά για να έχω αποδεικτικό στοιχείο ότι εγώ δεν πρόδωσα τη χώρα μου, δεν συμμετείχω σε καμία εσχάτη προδοσία, ότι θα συνεχίσω να παλεύω για την ελευθερία της. Το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω όλους όσους εκλεκτοί είσαστε εδώ και είναι ύψιστη τιμή μου να είμαι ανάμεσά σας, ήταν και όνειρο ζωής να το καταφέρω, είναι ότι εγώ τη χώρα μου θα την πάρω πίσω με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, με τη βοήθειά σας ή μη, εγώ θα την πάρω πίσω την πατρίδα. Γιατί βρήκα ανθρώπους σαν και εμένα, κατά χιλιάδες, κατά εκατομμύρια στη χώρα, οι οποίοι ξανάρχισαν να χαμογελάν. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Ξέρετε, γυρνώντας στην Ελλάδα, συνάντησα πολλά νέα κορίτσια, αγόρια, τα οποία μου είπαν, κύριε Παναγιώτη, εσείς κάτι έχετε ζήσει. Εμείς αν γυρίσουμε πίσω δεν έχουμε ηλικία, δεν ζούμε τίποτα. Τι θα κάνουμε? Και εγώ τις υποσχέθηκα ότι θα τους ξαναχαρίσω το χαμόγελο στα χείλη τους και αυτό θα κάνω με οποιοδήποτε κόστος, όπως ορίζει. Αυτά προς το παρόν για να ξέρετε για εμένα και θα παρακαλούσα πάρα πολύ τους εκλεκτούς που είναι εδώ στο στρογγυλό τραπέζι να με βοηθήσετε να τα καταφέρω μία ώρα αρχίτερα, όχι μόνο για μένα, αλλά ακόμα και για τα δικά σας παιδιά. Αυτή είναι η προσωπική μου παράκληση προς όλους εσάς. Να με καθοδηγήσετε σωστά, ώστε και εγώ να μην κινδυνεύσω, γιατί έχω μάνα, πατέρα, παιδί, οικογένεια, φίλους, γνωστούς και δεν θέλω να φάω τη ζωή μου σε κάποια φυλακή, ούτε να αναγκαστώ να πάρω κάποιο όπλο στην απελπισία μου. Θέλω όλο αυτό να γίνει ανέμακτα και με τον τρόπο της δικαιοσύνης, γιατί από μικρό παιδί λάτρευα το δίκαιο. Γι' αυτό ίσως και τώρα έμαθα πάρα πολύ γρήγορα τα νομικά και να συντάσω ακόμα και μηνύσεις εναντίον όλων αυτών που προσπαθούν να μου κάνουν το νοητό αδιανόητο και το αδιανόητο νοητό. Αυτό θα σας παρακαλούσα, αγαπητοί μου. Από την πλευρά δική μου, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ. Είναι ένας πραγματικός πατριώτης. Είναι ένας πατριώτης με συνείδηση, πραγματική πατριώτη, με συνείδηση ανθρώπου και όχι ζώου, όπως έχουν γίνει σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι, ο οποίος προπυλακίζεται, διώκεται, αγωνίζεται. Μην ξεχνάμε ότι η δικαστική εξουσία δυστυχώς πάντοτε, αλλά σήμερα ακόμη περισσότερο, είναι μια λειτουργία, ένα όργανο του συστήματος. Όταν το σύστημα γίνει παράνομο, δυστυχώς γίνεται και η δικαιοσύνη. Ποιο δικαστήριο, ποιο δικαστή, τόλμεστε, την εποχή του κυπριαλισμού, προσπαθούνταν όλες οι αξίες του ανθρώπου να σηκώσει κεφάλι. Κανένας. Πρέπει να φύγει το καθεστώς από τη μέση για να γίνει η δίκη της Νιρεμβέργης. Μέχρι σήμερα πρέπει να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μηνύσεις
στην εισαγγελία και όλες πήγαν στο αρχείο. Σε αυτές τις μηνύσεις ήταν και πάρα πολύ τομικά θεμελιωμένες, χωρίς να μπορεί να πει τίποτα κανείς. Καμία δικαιολογία. Κλήθηκα και ως μάρτυρας. Για εσχάτη, προδοσία κτλ. Με σύμφωνο γνώμη και τον ανακριτή προς τιμήν του και τον δικαστή, τον ατομικό, ο οποίος είχε καταλάβει. Η εισήγησή του πήγε στο αρχείο και αυτός παραβερίστηκε. Δίσαμε τη μεγάλη προδοσία, που θεωρώ τη μεγαλύτερη προδοσία σήμερα τη δικαστική λειτουργία, με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία δέχτηκε ακόμα και την εσχάτη προδοσία, γιατί η παρέτηση και η εφαρμογή μετά, όχι μόνο αυτοί που το υπέγραψαν, αλλά και όσοι το εφαρμόζουν μέχρι σήμερα, το άρθρο εκείνο της Δανειακής Σύμβασης που λέει «Παρετούμε ανεφόρον από την εθνική κυριαρχία», είναι εσχάτη προδοσία Καραμπινάτη. Δεν χρειάζεται ούτε απόδειξη ούτε τίποτα. Είναι μάλιστα, την προσφέρουν και με φανερή υπογραφή και την εκτελούν με συγκεκριμένες πράξεις. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και με πλειοψηφία και με μειοψηφία, βέβαια τιμής, αλλά μειοψηφία, με πλειοψηφία αποφάσισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα νομικό. Καμία παρολή. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου αμύφθηκε. Έγινε υπηρεσιακός πρωθυπουργός και σήμερα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Έγινε επίσης, εγώ δεν τρέπομαι να τα πω καθόλου, ποιο να κάνω εμείς. Έφτασαν σε επίπεδα αμοιβής μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που υποστήριξε αυτή την άποψη. Τι άλλο επιβράβευση να πάρει κανείς σε μια χώρα όταν ο Αποστολόπουλος προπυλακίζεται και του ρίχνει λάσπη και τον λένε τρελό, φασίστα, οτιδήποτε θα τον πούνε, όπως είπανε σε όλους μας όταν παλεύαμε για τις πρέσπες ότι είμαστε εθνικιστές και ακροδεξιοί και φασίστες και υπολογίζω και υποστηρίζουμε τον εθνικισμό. Όλα αυτά λοιπόν είναι φαινόμενα της κρίσης που είναι πολύ βαθύτερη από την κρίση την οικονομική και την οποιαδήποτε άλλη. Είναι κρίση πολιτισμού. Είναι κρίση αρχών. Είναι κρίση του ίδιου του ανθρώπου και της αξίας του ανθρώπου η οποία ποδοπατείται. Διότι αυτό το οποίο έχω πει για το άρθρο 120, μη ρωτάτε εάν θα δικαιωθώ σε αυτή τη ζωή όχι. Έζησα μόνος μου, έζησα τα χρόνια της κατοχής. Έφυγες. Και έζησα το θάρρος εκείνων των ανθρώπων που δεν είχαν κανένα μέσο ενημέρωσης. Ούτε έντυπο δεν είχαμε να διαβάσουμε στην κατοχή. Ούτε έντυπο. Και από στόμα σε στόμα μαθαίναμε σε όλο τον κόσμο το τι συνέβαινε. Και όμως, παρά το γεγονός ότι είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι το χιτλερικό καθεστώς θα έχει ζωή πάνω από 100 χρόνια, διότι όταν έβλεπαν τη μία χώρα μετά την άλλη να πέφτει, όμως ανέβαιναν στο βουνό με βεβαιότητα, σχεδόν βεβαιότητα, ότι την άλλη μέρα θα ήταν νεκρή. Χωρίς να ρωτάνε πότε θα λήξει αυτή η ελευθερία. Επομένως, η αντίσταση, δυστυχώς, είναι αυτή που κάνει και ο φίλος μας εδώ. Αυτή είναι η λογική της αντίστασης. Η αντίσταση θεσπίστηκε, δεν είναι διότι θεσπίστηκε γραπτός. Υπάρχει ανέκαθεν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από την εποχή της τυραννοκτονίας που την είχε υιοθετήσει και η απόλυτη μοναρχία. Η τυραννοκτονία είναι μια αρχαία
ελληνική αρχή ότι όταν ο κυβερνήτης του λαού και της χώρας θέλει να βιάζει τον λαό, τότε πρέπει να σκοτώνει. Μόνο ένα μέτωπο αντίδρασης έχει και μόνο να είναι μέτωπο ισχυρό πολυπληθές, αυτό δημιουργεί φόβο. Δυστυχώς το δοκιμάσαμε. Δεν είναι όριμη η κοινωνία ακόμη να αντισταθεί, να εφαρμόσει το άρθρο 128. Έχει όλο αυτή τη στιγμή τη δικαιολογία, όλη τη βάση την ανθρώπινη να εφαρμοστεί. Είναι πλέον υποχρέωση, όχι δικαίωμα. Αυτό που λέει το Σύνταγμα είναι υποχρέωση. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά δεν είναι διατεθειμένος ο λαός. Οι πηγές ξεκίνησαν κυρίως αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η ανθρωπότητα έζησε τις πιο τραγικές μέχρι εκείνη την εποχή καταπατήσεις της ανθρώπινης προσωπικότητας. Εργαζόταν μυστικά, ουσιαστικά, δηλαδή μακριά από την ευρύτερη γνώση, μια πολιτική εδραίωσης ενός υπερεθνικής εξουσίας οικονομικού συστήματος. Οι πηγές αυτής της πολιτικής έγιναν και ξεκίνησαν με μια μειοψηφία κρατών με την πρόσκληση από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έγινε η συνέλευση του λεγόμενου Bretton Woods. Και έτσι θεμελιώθηκαν από τότε οι τρεις μεγάλοι θεσμοί, οι οποίοι είναι και οι εκφραστές αυτής της πολιτικής και οι εφαρμοστές, είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα βασικότερα. Αυτοί ακολούθησαν μια πολιτική εκτός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και εκτός του ΟΗΕ, ενώ τυπικά υποτίθεται ότι ανήκαν στον ΟΗΕ. Παράλληλα, ενώ άνθιζαν στην αρχή τουλάχιστον και στην πράξη και στη θεωρία τα κοινωνικά δικαιώματα, τα εργασιακά και όλα αυτά, άρχισαν σιγά σιγά να πέφτουν σε έναν παραμερισμό, ο οποίος και σε μια εγκατάλειψη ενώπιον της καταναλωτικής κοινωνίας που προσέφερε ο πλούτος του οικονομικού συστήματος. Και επίσης είναι ο επικισμός της Κύπρου, της Βορείου Κύπρου, που αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, χωρίς να κινηθεί φύλο, και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι έτσι, όλα νοθεύτηκαν αρχικά και μετά καταργήθηκαν. Και έμεινε μόνο η απόλυτη εξουσία, η καθαρά μηχανιστική, ηλεκτρονική θα έλεγα, εξουσία του κεφαλαίου. Σε αυτή τη βάση λοιπόν έχουμε την άνομη κατάλυση, την καθημερινή των αρχών. Έπρεπε λοιπόν να χτυπήσουν απευθείας την πηγή της αντίστασης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Και τα ίδια τα μέσα τεχνολογίας, ενώ όλοι πιστεύαμε όταν ήμουν εγώ μαθητής γυμνασίου στην κατοχή και μετά, ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα είναι υπέρ του ανθρώπου, θα είναι υπέρ του εργαζόμενου, ότι θα μειώσει τις αξιώσεις της ζωής του ζώου και της απόλαυσης και θα αυξήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης του πολιτισμού και του πνεύματος. Όλα αυτά τα ελπίζαμε ακριβώς λόγω των μέσων. Δυστυχώς, τα μέσα αυτά περιήλθαν στα χέρια όχι των ανθρώπων που οραματίζονταν αυτόν τον κόσμο, του απλού ανθρώπου, αλλά στα μέσα του κεφαλαίου, και έγιναν εμπορεύματα και αντικείμενο κερδοσκοπίας. Με αυτήν την εξέλιξη ήταν φυσικό ότι θα προχωρούσε ακόμη περισσότερο σε τραγικότερα φαινόμενα. Ήταν γνωστό ήδη σε εμάς και σε όλους όσους διαβάζουν, για τον απλό κόσμο που διαβάζουν βιβλία,
ότι η επίδραση των τηλεοπτικών μέσων, των σημερινών μέσων επικοινωνίας είναι καταλυτική στην εμφύτευση θέλησης και στην ακύρωση της σκέψης. Αυτό το ξέραμε όλοι και δεν το αναγνωρίζουμε σήμερα στον εαυτό μας. Αυτό είναι το περίεργο. Λοιπόν, και ότι είναι εύκολο να δημιουργήσουμε κοινωνικό φόβο και σοκ, καταλύοντας πραγματικά, παραλύοντας μάλλον όλες τις δυνάμεις αντίστασης που έχει ο άνθρωπος. Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν μια νέα πολιτική με την κρίση του 2008-2010 να δημιουργείται όχι απλώς κρίση. Η κρίση μπορούσε να υπάρχει και χωρίς να είναι κατευθυνόμενη. Και αυτό δεν εξετάζω αν η κρίση που ξεκίνησε το 2008 από την Αμερική ήταν κατευθυνόμενη ή όχι. Το ζήτημα είναι ποιος και πώς αξιοποιήθηκε από την παγκόσμια αυτή εξουσία και την καταπίεση αυτή η κρίση. Άρχισε λοιπόν ένας να εισάγονται αφενός μεν οι δανεισμοί στην Ευρώπη με πρώτο πειραματόζω την Ελλάδα, ο δανεισμός που παραβιάζει όλες τις αρχές νομιμότητας, διότι θα πω δύο λέξεις μετά από αυτό, και άρχισε επίσης μια τρομοκρατία για την οικονομική κατάρρευση σε όλο τον πλανήτη. Η τρομοκρατία αυτή συμφωνήσανε, διότι όλα ήταν ιδιοκτησία αυτής της πολιτικής, όλα τα μέσα, τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για πρώτη φορά δεν έβλεπες διαφορές στην αντιμετώπιση αυτής της τρομοκρατίας. Το κέντρο αυτής της εξουσίας δεν είναι πια, έχει καταλάβει και τις μεγάλες δυνάμεις. Η κρίση, όπως ξέρουμε, με το τραπεζικό σύστημα που διαπλέκεται πλέον με το παγκόσμιο κεφάλαιο, με το παγκόσμιο άνομο κεφάλαιο, ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δε χαρακτηριστικό το φαινόμενο ότι η χρεοκοπία αυτή δεν ήρθε ποτέ επισήμως. Έπαυσε ο θεσμός της πτώχευσης να υπάρχει στην ουσία, διότι σε πτωχεύει χωρίς να σε ανακηρύσει πτωχό. Λοιπόν, με αυτή την πολιτική πιστεύαμε όλοι, με το καθημερινή εμφύτευση του τρόμου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιουργήθηκε η εντύπωση του οικονομικού τρόμου, του τρόμου της κατάρρευσης της οικονομικής της κάθε χώρας. Αυτό φαίνεται ότι δεν έφερε όλα τα αποτελέσματα τα οποία ήθελε για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, να το κάνει συνείδηση ότι η παρανομία χρειάζεται. Γι' αυτό έχουμε το περίφημο φαινόμενο ότι η απάνθρωπη δανειακή σύμβαση, η οποία συνήθη μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ, που είναι και ο μεγάλος φρουρός και ο διακηρυκτής των δικαιωμάτων του ανθρώπου και είναι η μήτρα εφαρμογής των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του ΟΗΕ, ήρθε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο δανεισμός, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έβαλε δύο όρους οι οποίοι δεν είχαν μπει σε χαρτί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο ένας ήταν ότι η Ελλάδα παρετείται υπέρ των δανειστών από την εθνική της κυριαρχία και από όλες τις προστασίες του ασυλίες, όπως λέγονται, του διεθνού δικαίου. Αυτό δεν έχει ξαναεμφανιστεί ποτέ. Μόνο με τα όπλα και με τα κανόνια κατακτούσαν τις χώρες. Αλλά για να γίνει συμφωνία τέτοια δεν υπήρχε ποτέ. Και το δεύτερο που επίσης ήταν πρωτοφανής, ότι η Ελλάδα δεν μπαίνουν μέτρα εξασφαλιστικά για τα δάνειά της, αλλά δεσμεύεται το σύνολο της περιουσίας σημερινής και μελλοντικής του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το πράγμα
είναι, σημαίνει και αυτό αυτόματα, αυτοδίκαια, ότι πάβει πλέον να υπάρχει ως ύπαρξη η ελληνική κυριαρχία. Δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα. Αυτά ξεκίνησαν χωρίς να αντιδράσει κανένας νομικός. Προσπαθούσα να βρω συναδέλφου μου τον Ιούνιο του 2010, αρχές Ιουνίου, που πήγα και ζήτησα να βρω τα αντίγραφα τα οποία τα είχαν καταχωνιάσει σε κάποιους συρτάριες στη Βουλή και τα βρήκα με τα κόπου, τα επίσημα αντίγραφα της συμφωνίας, και όταν απευθυνόμουν σε συναδέλφους να τους τα ρωτήσω, μου λέγαν όλοι μη με ανακατεύεις. Σωστά τα λες, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ. Ήταν σαφής πλέον ότι η κοινωνία είχε πλέον πέσει στην πλήρη αλλίωση της προσωπικότητας του ανθρώπου από την καταναλωτική κοινωνία και από το βόλεμα που λέμε του κάθε ανθρώπου. Μέχρι το 1919 που ξεκίνησε το σοκ της υγείας. Αυτό δεν είναι πολύ πιο ολοκληρωτικό και με μεγαλύτερη επιτυχία. Είναι ένας πραγματικός βομβαρδισμός και αυτός, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικός, με περισσότερων μεγατόνων, όπως θα λέγαμε, με την γλώσσα του πολέμου, γιατί πραγματικά η τρομοκρατία πέτυχε πλήρως. Αυτό το οποίο με δίδαξαν οι ελεύθεροι γιατροί, η ελεύθερη επιστήμη μέχρι σήμερα, είναι ότι ο ιός είναι περισσότερο ένας ιός γρήπης κοινός, ένας ιός μη θανατηφόρος, ότι δεν έχουμε καμία πανδημία. Πρώτα-πρώτα ο όρος πανδημία είναι νεολογισμός παγκόσμιος, ο οποίος δεν αποτελεί επιστημονικό όρο, αλλά είναι τρομοκρατικός. Ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία δεν συμβιβάζονται καθόλου με την ιατρική επιστήμη. Το σοκ όμως είναι τεράστιο. Και το βλέπουμε καθημερινό δυστυχώς και στους νέους ανθρώπους. Βλέπουμε λοιπόν ότι πόσο βαθιά έχει πει η αγελοποίηση του κόσμου. Διότι η βασική στρατηγική είναι, για να περάσει η πολιτική, το πώς ο κόσμος θα γίνει αγέλη, ούτως ώστε θα υπάρχουν κάποιοι τσοπάνοι ή κάποια τσοπανόσκυλα, τα οποία θα κατευθύνουν το κοπάδι όπως θέλουν. Ο κορονοϊός μας δίδαξε πράγματι το τι είναι πόλεμος σήμερα και στο εξής. Σήμερα δεν χρειάζεται η ανθρωπότητα ούτε να χρησιμοποιήσει ατομικά όπλα, ούτε χημικά, ούτε καν βιολογικά. Δεν χρειάζεται, δεν ρωτάω εάν ο ιός είναι κατασκευή ή όχι, ή αν είναι ένας βιολογικός πόλεμος, διότι είναι ψυχολογικός πόλεμος. Κάλλιστα μπορεί να πάρεις έναν ιό αθώων ή έναν ιό γρήπης ή έναν ιό οποιοδήποτε ελαφρύ σήματος και να τον κάνεις θανατηφόρο στο μυαλό του ανθρώπου και να κατευθύνεις την κοινωνία. Αυτό γίνεται σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι ως προς την έννοια της νομιμότητας θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι νομιμότητα. Νομιμότητα είναι ακριβώς οι αρχές οι οποίες διαμορφώθηκαν μετά τις εμπειρίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμενοποιήθηκαν σε δικαιώματα του ανθρώπου. Και αυτές οι αρχές είναι και σε όλα τα συντάγματα των δημοκρατικών χωρών, εκτός από εκείνα τα οποία έγιναν αποδεκτά από τον ΟΗΕ κατανοχήν, όπως είναι οι μοναρχίες, οι Ισλαμικές και διάφορες άλλες. Αλλά στα συντάγματα αυτά του αστικού εθνικού κράτους, οι αρχές αυτές είναι και αρχές συνταγματικές. Σήμερα δε νομικός, και έχω αξιόλογους και έγκριτους νομικούς συμμέτοχους στο πάνελ, είναι ερμηνεύονται βασικά με βάση τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει ένα σύνταγμα κάτι διαφορετικό, κάποια λιγότερη εγγύηση από ό,τι εγγυάται το διεθνές δίκαιο.
Το ίδιο είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμη πιο συγκεκριμένη στις αρχές του ΟΗΕ. Δεν μπορεί να παραβιάσει ούτε ένα κόμμα των αρχών που είχε φτιάσει, είχαν φτιάσει οι διεθνείς συμβάσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ μετά τις εμπειρίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ίδιο είναι και τα συντάγματα. Δεν μπορούν να εφαρμόσουν σύνταγμα με λιγότερες εγγυήσεις από ό,τι εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο. Επομένως, μία είναι η νομιμότητα, να μπορούμε τις αρχές. Είναι η αρχή της δημοκρατίας και αυτή παραβιάζεται διότι δεν ενημερωνόμεθα, παραδείγματος χάρη, ή παρετούμεθα στα δάνεια από τις αρχές της δημοκρατίας. Παραβιάζουμε καθημερινά την αρχή της δημοκρατικής διαδικασίας και στο Κοινοβούλιο. Στην ενημέρωση, η οποία είναι το βασικό όπλο της δημοκρατίας, το παραβιάζουμε κατάφορα. Επομένως, όλα είναι αντισυνταγματικά. Πρέπει να πω ως συνταγματολόγος ότι σήμερα στην πράξη δεν θα βρείτε εύκολα πράξη του κράτους η οποία να είναι νόμιμη, να είναι σύμφωνη με τις αρχές του συντάγματος. Είτε από διαδικαστικής πλευράς, είτε από πλευράς περιεχομένου. Όταν οι βασικές αρχές έχουν καταλυθεί, έτσι καταλύονται. Το ίδιο δυστυχώς λειτουργεί και η δικαστική λειτουργία. Η δικαστική λειτουργία έχει παραβιάσει βαρύτατα με τον, ας πούμε, το Συμβούλιο Επικρατείας, με την απόφαση 668, την διαβόητη, η οποία δεν συγκρίνεται με καμία απόφαση που ήταν σύμφωνη με τη δικτατορία με τις προηγούμενες δικτατορίες σε προηγούμενες εποχές που τις λέγαμε αυταρχικές και τα λοιπά και παράνομες. Αυτή ήταν η χειρότερη από όλες, διότι αναγνώρισε όλα αυτά ότι ήταν νόμιμα τα μνημόνια, παραδείγματος. Θεώρησε ότι η παρέτηση από την εθνική κυριαρχία ήταν κάτι το φυσιολογικό. Τι άλλο πλέον μπορούμε να περιμένουμε? Το ζήτημα λοιπόν είναι, αυτό είναι άλλο όμως και άλλο το θέμα της αντίστασης. Τώρα έχουμε την αντίσταση. Όταν λέει τα συντάγματα, και δεν είναι μόνο το Ελληνικό Σύνταγμα, και αν δεν το λέει, είναι διεθνής αρχή. Όταν το κράτος, ολόκληρο το σύστημα, δεν ικανοποιεί τα δικαιώματα του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος δεν έχει άλλη λύση παρά να αντισταθεί και επιτρέπει οποιοδήποτε μέσο. Σήμερα όμως με τα μέσα τεχνολογίας που έχει στη διάθεσή του το κράτος, επανάσταση με την παλαιά έννοια δεν νοείται. Διότι σε πιάνει αμέσως, όπου και να το κάνεις. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι τι σημαίνει αντίσταση. Έχεις αποτελεσματικότερα όπλα από το να πας στο βουνό. Και δεν κινδυνεύει άμεσα και η ζωή σου. Και όμως δεν την κάνουμε. Και αυτό είναι η καθημερινή αντίσταση, θυσιάζοντας όμως πολλές ανέσεις, θα έλεγα, της καθημερινής σου ζωής. Μην ξεχνάμε και ή θυσιάζοντας ακόμη και πεποιθήσεις σου ιδεολογικές. Διότι σήμερα την αντίσταση δεν θα την δεις ως αντίσταση με ένα κήρυγμα σοσιαλιστικό, παράδειγμα χάρη για μια σοσιαλιστική ιδεολογία. Θα τη δεις ως αντίσταση για την παραβίαση των θεμελιωδών αρχών με την οποία ζει και υπάρχει η κοινωνία στην οποία ζεις εσύ. Και αυτές είναι οι αρχές που ξέρουμε σήμερα. Γιατί υπάρχει στην αριστερά αυτό το που είναι στην πραγματικότητα συνεργασία με το σύστημα. Δεν θέλω να συζητάτε, δεν θέλω διάλογο. Επιτρέπετε τώρα να μην σε βγάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λόγω κατεύθυνσης σε διάλογο αυτών που κάνουμε απόψε. Που θα έπρεπε από την πρώτη μέρα να επιτρέπεται διάλογος επιστημονικός, σοβαρός, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί δεν βγάζει κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης από τέτοιο διάλογο? Και ατομικά να βγεις, σε κόβουν τα μεγάλα. Και αν τους ξεφύγεις, πάλι σε κόβουν, προσπαθούν. Τα έχω ζήσει και τα ζω καθημερινώς αυτά τα πράγματα. Επομένως, δεν υπάρχει δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, όταν δεν υπάρχει δημοκρατία, όλα είναι αντισυνταγματικά και όλα είναι αντίθετα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Δεν χρειάζεται να ρωτάμε πολλά πράγματα.
Η αντίσταση λοιπόν είναι σε αυτή την περίπτωση αναγκαία. Και είναι αναγκαία, είναι με μια παθητική, με μια ανυπακοή και, μια, και με πράξεις που κρατάνε τη συνείδηση ψηλά. Γιατί αυτό προσπαθούν, να καταλύσουν τη δύναμη της συνείδησης. Δεν καταλύεται η δύναμη της συνείδησης ολοκληρωτικά ποτέ, αλλά αναστέλλεται. Και μην ξεχνάμε ότι τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Λουλίας είχε αναπτυχθεί ο ραγιαδισμός. Αυτόν τον δούμε σήμερα. Αυτός είναι ο ραγιαδισμός της Αγέλης. Που λέει, ας να δούμε όπως και το πρόβατο ή η μέλισσα, να δούμε, να ζήσουμε σήμερα και θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Οι Έλληνες όμως τα 400 χρόνια δεν αντιδρούσαν όπως έπρεπε και γι' αυτό φώναζε και ο Ρήγας το «Ραγιάδες, Ραγιάδες, ξυπνήστε». Όμως κρατούσαν τη συνείδηση την ελληνική και όταν ήρθε η ώρα την έδειξαν. Έτσι και η αντίσταση κρατάει συνείδηση. Η μεγάλη απόφαση του Κώστα του Βασιώτη σήμερα να παραιτηθεί δεν είναι ότι θα έχει αποτέλεσμα να αλλάξει το καθεστώς, ούτε θα ανατραπεί το καθεστώς. Αυτό είναι σίγουρο. Το ζήτημα είναι όμως ότι ανυψώνει και δημιουργεί συνείδηση. Και αυτή η συνείδηση είναι, αυτή τη συνείδηση είναι που φοβάται το σύστημα. Και γι' αυτό προσπαθεί να την περιορίσει, να μην γίνεται γνωστή, να την πνίξει. Αυτό το λόγο τον οποίο κάνουμε απόψε, το σύστημα δεν θέλει να ακούγεται. Δεν θέλει να συζητιέται, δεν θέλει διάλογο, δεν θέλει σκέψη. Θέλει αγέλη. Και τούτο καταστρέφει γενιές. Τα όπλα, τα πολεμικά, τα παλιά, κατέστρεφαν μια γενιά, ένα μέρος μια γενιάς. Σήμερα προσπαθούν να δηλητηριάσουν τον άνθρωπο για πολλές γενιές. Και η συνείδηση είναι η αντίσταση. Δεν θα ρωτάμε όταν κάνουμε αντίσταση το τι θα πάθω. Πολλοί με έχουν πάρει τηλέφωνο και με ρώτησαν, λέει, σκεπτόμαστε να μαζευτούμε να κάνουμε αυτή την αντίσταση συλλογικά. Τι θα πάσουν. Λέω, από τη στιγμή που ρωτάτε τι θα πάθετε, να καθίσετε στην καναπέ σας, να πιείτε τον καφέ σας και να βλέπετε τηλεόραση. Δεν ρωτάνε, ούτε ρωτούσαν οι αγωνιστές της κατοχής της γερμανικής Μπότας αν θα ζούσαν την άλλη μέρα, αλλά άφηναν τα παιδιά τους, άφηναν τη γυναίκα τους και πήγαιναν στο βουνό. Σήμερα δεν αφήνει κανείς την καφετέρια του, δεν αφήνει τη ζεστασιά του σπιτιού. Επομένως, βλέπετε ότι θα πρέπει να αντιστεκόμαστε με συνείδηση υψηλή. Αυτή είναι η έννοια της συνείδησης. Ό,τι κάνουμε σε αντιστασιακά, με οποιοδήποτε τρόπο, να είναι γνήσιος και να είναι πράξη. Τα λόγια δεν φτάνουν μόνο. Τα λόγια και αυτά που έχουμε απόψε εμείς, απλώς διατηρούν μια συνείδηση. Ξυπνάνε και διατηρούν τη συνείδηση. Και αυτά είναι μια αντίσταση. Όπως παραδείγματος χάρη, εάν πάτε λέει, σε ποιο δικαστήριο, ρωτάνε κάθε μέρα τι θα κάνει ο δικαστικός. Μη ρωτάτε τι θα κάνει ο δικαστικός, διότι το δικαστήριο σήμερα είναι στο σύστημα. Είναι υπό το σύστημα, είναι υποσύστημα του ίδιου του συστήματος. Μην περιμένετε, μπορεί να βρει κάποιος μερικά αυτά όπως και εγώ κέρδισα κάποιες περικοπές από τις συντάξεις και τα καθεργώ και ο άλλος κάτι άλλο, κερδίζεις. Αυτό όμως δεν είναι λύση του προβλήματος. Η αντίσταση είναι άλλη. Και δυστυχώς είμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να κάνουμε συλλογική αντίσταση, διότι αυτή είναι αποτελεσματική και αυτό το όπλο φοβάται το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Να μην γίνει συλλογική αντίσταση. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το παράδειγμα του Βασιώτη και θα πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε με το όνομά τους. Θα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους και να το τολμούμε. Αυτά ήθελα να πω σαν πρόκληση ερεθισμών για τη συζήτηση παραπέρα.